Σε έργα καθαρισμού της πυκνής βλάστησης και των δέντρων που κρέμονται επικίνδυνα στο δρόμο από τη διασταύρωση Χρεστένων μέχρι και το κάτω Σαμικό και περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ορατότητα των οδηγών που κινούνται καθημερινά στο δρόμο αυτό, προχώρησε το Δασαρχείο Ολυμπίας. Για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η δασική υπηρεσία με τη συνδρομή εποχιακών εργαζομένων κατάφερε να καθαρίσει το κομμάτι από τη διασταύρωση των Χρεστένων μέχρι το κάτω Σαμικό σε πλάτος 4 με 5 μέτρων εκατέρωθεν του δρόμου. Το σημείο στην ΠΕΠΕΗ κατηφόρα. Από το δρόμο από διασταύρωση Χρεστένων προς κάτω Σαμικό. Ένα κομμάτι το οποίο ήταν, είχε κλείσει κυριολεκτικά από δέντρα και θάμνους. Έγινε μια προσπάθεια εδώ και 1,5 μήνα από τη δασική υπηρεσία με τους εργαζόμενους εποχιακά. Έχουμε καθαρίσει όλο το κομμάτι σε πλάτος 4-5 μέτρα εκατέρωθεν του δρόμου και ένα μέρος εσωτερικά ήταν και αυτό κλεισμένο. Υπάρχει ορατότητα, υπήρχαν ατυχήματα και αυτά. Κόψαμε και κάποια επικίνδυνα πεύκα και θέλουμε να συνεχίσουμε. Βγήκε μια απόφαση από την Γενική Διεύθυνση της Αστυνομίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια και καθαρίσαμε αυτό το κομμάτι. Εμείς κάναμε τις υλοδομικές εργασίες και η Περιφέρεια θα απομακρύνει την καύση μύλη. Πρόκειται για ένα έργο που στόχο έχει τη βελτίωση της ορατότητας των οδηγών που κινούνται με τα οχήματά τους σε αυτόν τον δρόμο και τη μείωση των πιθανοτήτων ατυχήματος. Επίσης, ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες που αφορούσαν το κόψιμο επιμερικών επικίνδυνων πεύκων που είχαν κλείσει προς τον δρόμο, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο να πέσουν στο οδόστρωμα και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, την εξέλιξη του οποίου κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει. Ευχόμαστε να συνεχίσουμε εν ώψη της ανανέωσης της σύμβασης με τους εργαζόμενους, να συνεχίσουμε και την επόμενη σεζόν στα επικίνδυνα κομμάτια του δρόμου, αλλά μόνο που χρειάζονται αποφάσεις από την Περιφέρεια και από την Αστυνομία για να συνεχίσουμε το έργο και να βοηθήσουμε στην όλη αντιμετώπιση. Γιατί δεν υπήρχε εδώ, αν περνάγατε πριν, θα βλέπατε ότι δεν είναι μεγάλο κίνδυνο, χτυπούσαν τα κλαριά επάνω στα αυτοκίνητα κλπ. Αξίζει να σημειωθεί πως από τις τρεις αντιπυρικές ζώνες στο Λάπιθα, η πρώτη έχει ήδη ολοκληρωθεί, η δεύτερη θέλει ελάχιστες μέρες ακόμα για να τελειώσει και η τρίτη, σύμφωνα με τον Δασάρχη Ολυμπίας, τον κύριο Γιακουμή, αναμένεται να έχει τελειώσει πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου.